αντίστοιχο χώρο στην περιοχή της Προσοτσάνης. Στην προσπάθεια που κάνουμε για να βάλουμε παράταση να αποφύγουμε τα πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τις ανεξέλεκτες χωματερές, στον περιφερειακό σχεδιασμό έχει πάρθει η απόφαση όπου μόνο δύο χαδά στον νόμο Δράμας, ο χαδά της Δράμας και ο χαδά της Προσοτσάνης, θα μείνουν σε λειτουργία, ούτως ώστε να μπορέσουμε να δείξουμε τέλος πάντων στους Ευρωπαίους ότι κάνουμε ένα βήμα πριν την ανακύκλωση. Μέσα στο πλαίσιο αυτού του σχεδιασμού, ο δικός μας ο Δήμος συνεργάζεται με το Δήμο Δράμας. Ήδη υπογράφεται αυτές τις μέρες η προγραμματική σύμβαση, μέσα από την οποία μπορούμε να πηγαίνουμε για το διάστημα μέχρι να λειτουργήσει το κέντρο διαλογής στην ΣΥΠΣΑ που είναι. Το ΚΔΑ και το ΣΜΑ. Ναι, το ΚΔΑ και το ΣΜΑ. Οπότε θα τα πηγαίνουμε σε λίγες μέρες, ξεκινάμε, θα τα πηγαίνουμε τα σκουπίδια μας τέλος πάντων στον ΧΑΔΑ της ΥΠΣΑΣ. Μέσα την προγραμματική σύμβαση θα πληρώνουμε και το ανάλογο τίμημα έτσι ώστε να γίνεται η διευθέτηση του συγκεκριμένου χώρου απορριμμάτων και θεωρώ ότι είναι ένα πρώτο βήμα ούτως ώστε να κλείσουν περιφερειακά τουλάχιστον όλοι οι ΧΑΔΑ και θέλω να πιστεύω ότι με τη δημοπράτηση που έχει γίνει για την κατασκευή πιστεύω ότι κατά το φθινόπωρο από ό,τι φαίνονται οι εκτιμήσεις θα ξεκινήσει δηλαδή να λειτουργεί το κέντρο ανακύκλωσης, το κέντρο διαλογής ούτως ώστε να πάμε στο καινούργιο σχεδιασμό. Σίγουρα αυτό είναι το μεταβατικό στάδιο είναι λίγο δύσκολο για μας. Υπάρχει μια κοστολόγηση αρκετά μεγαλύτερη. Τα 24 χιλιάρικα. Ναι, φυσικά. Τα 24 χιλιάρικα θα δίνουμε στο Δήμο Δράμας για τη διευθέτηση του χώρου. Από εκεί πέρα, συνεχώς τα πανεπιστήμια θα πρέπει να κάνουν γύρω στα 30 χιλιόμετρα περισσότερα, με ό,τι σημαίνει αυτό σε κάψιμα και σε εργατοώρες. Οπότε θα κοστολογηθούν όλα αυτά. Θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε ανταποδοτικά να το βγάλουμε. Τώρα το αν θα γίνει κάποια μικροαύξηση ή όχι δεν μπορώ να το πω γιατί δεν έχει γίνει υπολογισμός όλου του κόστους. Το σημαντικότερο είναι ότι μετά από αυτό το σχεδιασμό θα πρέπει να βοηθήσουν όλοι οι κατοικοί ούτως ώστε αυτή η συνήθεια που έχουμε δύο στα χωριά να ψάχνουμε κάποιο χώρο ορισμένα βαριά σκουπίδια να τα πετάμε στο χώρο ανεξέλεκτης, στο χαδά μας ας πούμε, θα πρέπει να γίνει σε συνεννόηση με τον κόσμο, ούτως ώστε να τηλεφωνεί όποιος έχει πρόβλημα με τέτοια σκουπίδια, για να μην τα πετάμε πάλι και ξαναδημιουργήσουμε το ίδιο πρόβλημα, για να περνάει ο Δήμος, έστω αν χρειάζεται και δύο φορές την εβδομάδα, να τα μαζεύει. Εννοείται ότι είναι σχεδόν έτοιμες οι μελέτες αποκατάστασης των δύο ΧΑΔΑ, του Δοξάτου και του Καλαμακίου. Χρήματα υπάρχουν στην περιφέρεια για το συγκεκριμένο κομμάτι και θέλω να πιστεύω ότι μέσα στην άνοιξη θα έχουμε πάρει και την έγκριση για τις εγκαταστάσεις. Αυτό το κομμάτι που θα πληρώσει ισχύει μόνο για ένα εξάμηνο. Δηλαδή η προγραμματική σύμβαση που θα υπογράψει ισχύει για ένα εξάμηνο, έτσι δεν είναι? Ναι, βεβαίως είναι για ένα εξάμηνο. Τώρα σίγουρα αν χρειαστεί να πάει ένα-δύο μήνες ακόμα, σίγουρα θα χρειαστεί για κάποια συμπληρωματική σύμβαση, ώστε να βάλουμε για κάποιο μικρό ποσό ακόμη, ούτως ώστε να μην επιβαρύνουμε το Δήμο Δράμας για τα δικά μας σκουπίδια. Από την άλλη πλευρά, ξέρετε ότι στην Καβάλα υπάρχει γενικότερα μια ένσταση για τη δημιουργία εκεί του χιτίου, όπου θα καταλήγουν και τα υπολείμματα των απορριμμάτων και δημιουργείται τεράστιο θέμα και σε επίπεδο περιφέρειας, το ίδιο και στην Αλεξανδρούπολη. Προφανώς βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πρόβλημα. Είναι ένα μεγάλο έργο αυτή όλη η ιστορία. Είναι ένας σχεδιασμός 10 ετών ο οποίος έχει κολλήσει εδώ και πολλά χρόνια από κακούς χειρισμούς πιστεύω των πρώην περιφερειαρχών και θέλω να πιστεύω ότι στη συγκεκριμένη φάση, επειδή είμαστε μπροστά σε αδιέξοδο, θα βρεθούμε αυτό που λέτε, θέλω να πιστεύω ότι θα πριν έτσι λογική. Ο Χιτή δεν είναι τίποτε το οποίο θα μολύνει, θα πηγαίνουν όλα τα οργανικά εκεί. Θα πρέπει και εμείς οι πολιτικοί λίγο να πάρουμε ορισμένες αποφάσεις, οι οποίες αφού διευκρινίσουμε τον κόσμο ότι δεν υπάρχει προβλήματα, να μπορέσουμε να τα περάσουμε. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές, όπως είχαμε και προβλήματα με τη χωριστή, τότε με το κέντρο ανακύκλωσης, θα πρέπει να ενημερώνεται ο κόσμος και να παίρνουν τις σωστές αποφάσεις. Το αν υπάρχουν αντιδράσεις από ορισμένους, δεν μπορεί να σταματήσει αυτό, διότι διαφορετικά φανταστείτε να μας έρθουν το πρόστιμο.